Δόκας. Σας χαιρετώ και εγώ. Ευχαριστώ τους διοργανωτές για αυτή την όμορφη εκδήλωση. Μας δίνεται η δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, γιατί διαφορετικά εμείς δεν έχουμε άλλα μέσα, να μάθουμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας για το τόσο πολύ σημαντικό θέμα του νερού. Εμείς από την ίδρυση της παράταξής μας και στη διακήρυξή μας κάναμε λόγο ως προτεραιότητα, δηλαδή στην επίλυση των μεγάλων θεμάτων της επαρχίας, είναι το θέμα του νερού. Το κατεξοχήν κοινωνικό αγαθό που λέγεται νερό. Και έχουμε σε αυτό το θέμα πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να βάλω το πλαίσιο στο οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση με αναφορά στο νερό. Πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Η λειψιδρία. Οι λίγες βροχοπτώσεις δηλαδή. Το κλίμα, το ξηρό κλίμα. Και στη συνέχεια ήρθε η αυξημένη ανάγκη για κατανάλωση νερού από την δεύτερη κατοικία και από τις παραγωγές, τις φυτικές, με τα ελαιόδεντρα, τα ποτιστικά και όλα αυτά. Αυτό δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα, την υφαλμύρωση του νερού. Συν τα τοξικά απόβλητα που έπεφταν μέσα από τα λοιπάσματα και από τα φάρμακα, δημιούργησαν την ακαταλληλότητα του νερού, για το οποίο σήμερα γίνεται μεγάλος λόγος. Κακή ποιότητα λοιπόν, ακατάλληλο το νερό, στο μεγαλύτερο δίκτυο του Δήμου, για πόσο μιλάμε. Αμφίβολες οι παρενέργειες στο αφητικό και ζωικό κεφάλαιο της περιοχής. Δεν έχουμε στοιχεία πραγματικά. Χρειάζονται ανεξάρτητοι φορείς για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και επειδή η δημόσια υγεία είναι το πρωταρχικό, πρέπει να τρέξουμε άμεσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας τι γίνεται, θέσπισε μια οδηγία το 2000, την 60, την οποία την υιοθέτησε το ελληνικό σύστημα, το νομικό σύστημα, το 2003. Το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό που πρέπει να το προστατεύσουμε. Αυτό είναι η ουσία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πώς θα γίνει αυτό. Θα πιέσουμε τα κράτη-μέλη να πάρουν νόμους να προστατεύσουμε αυτό το αγαθό. Και κατ' ουσίαν αυτό δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Γιατί τελευταία, για τη μεγάλη συζήτηση και για το μνημόνιο που υπέγραψε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την ΕΙΔΑ το 2012, για να απολυθεί το νερό, οι υδατικές πηγές και ο υδροφόρος ο ζώντας γενικά. Αυτό, εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτό, το νερό δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Πρέπει να παραμείνει ένα δημόσιο αγαθό και πρέπει να το προστατεύσουμε. Το κράτος, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, καταρτίζει προγράμματα προστασίας, διαχείρισης υδατικών πόρων και παράλληλα συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς. Εδώ στην Πελοπόννησο, υπεύθυνη βέβαια η Περιφέρεια, με τη Διεύθυνση Υδάτων, χρειάζεται συντονισμός, πίεση από τον Δήμο Ερμιονίδας, ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τα πράγματα κάπου. Άμεσα. Είδηση μέσα στο 2014 συστάθηκε το ειδικό μητρό της σημείων υδροληψίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε άμεση γνώση όλων των σημείων που γίνονται υδροληψίες για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τι γίνεται. Τα ερωτήματα είναι τεράστια. Όπως και το ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τους κινδύνους που ελοχεύουν. Τι ρόλο έπαιξε η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να πιέζει ώστε να μην οδηγηθούμε σε τραγικές συνέπειες. Με τη σημερινή κατάσταση, με τα σκουπίδια στον κάμπο του Γρανιδίου, στο Σταυρό του Δήμου, με τις πολλές βροχές που έπεσαν φέτος,
Τα υπόγεια ύδατα μολύνθηκαν. Το νερό είναι ακατάλληλο, ακόμα και για βράση. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέξουμε. Και μια ομάδα επιστημονική που θα ασχοληθεί με το θέμα πρέπει να προσέξει τα παρακάτω. Τα σημεία που ρυπαίνουν και που πρέπει να μετρηθούν άμεσα σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Οι χωματερές, τα λύματα με συνεχείς δειγματοληψίες. Να αποτυπωθούν οι πηγές νερού, τα ρέματα, οι χύμαροι, οι υγροβιότοποι με επιστημονικά κριτήρια. Η αποτύπωση όλων των λήψεων, όπως είπα και πριν, των γεωτρήσεων, των πηγαδιών, αλλά και έλεγχος της νομιμότητας αυτών. Τι άδεια έχουν, πόσα κυβικά βγάζουν. Αποτύπωση των οικισμών, των ξενοδοχείων, των χιτά, των βιοτεχνικών μονάδων. 3.000 εξοχικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου στην Ερμιονίδα. Εκτός από το νερό υπάρχουν και τα λύματα, τα οποία επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Πώς θα τους επιβάλλουμε να μην ρυπαίνουν και να τους επιβάλλουμε τα πρόστιμα. Πρέπει να τους δημιουργήσουμε τις υποδομές. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε αποχαιρετικό δίκτυο σε όλο το Δήμο Ερμιονίδας. Και εμείς από την πρώτη στιγμή κάναμε λόγο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα ωφέλη που θα έχουν από χρηματοδοτικά προγράμματα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το δίκτυο της αποχέτευσης σε όλο το Δήμο, όπως είπαμε, αλλά και την πρόσβαση σε καθαρό νερό. Ένα πολύ σημαντικό είναι η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων. Και αυτοί με επιστήμονες και ενημέρωση των κατοίκων πρέπει να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες. Εμείς, ως νέα δυναμική πορεία, μια νέα παράταση, τι έχουμε στο πρόγραμμά μας, το οποίο θα κυκλοφορήσει και αυτές τις μέρες. Τη διεκδίκηση, όπως είπα, και τη χρηματοδότηση των έργων από ευρωπαϊκά κονδύλια. Και για το νερό το πόσιμο, αλλά και για την αποχέτευση, γιατί είναι αλληλένδετο αυτό το πράγμα. Ήδη η πρώτη επιτυχημένη πρωτοβουλία των πολιτών για το νερό, το Right to Water, συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια υπογραφές και υποχρέωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα στο καθαρό νερό και την αποχέτευση. Πιέζει τα κράτη-μέλη λοιπόν να πάρουν τις ανάλογες αποφάσεις. Η ενημέρωση των πολιτών είναι το πρώτο και το κύριο. Η συνεργασία με τα πανεπιστήμια για έβρεση καλού νερού, την προστασία των πηγών αλλά και την ποιότητά τους. Η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, όπως είπα και πριν, για τη χρήση του νερού. Τοποθέτηση υδρομέτρων, έλεγχος ποσότητας του αντλούμενου νερού, σύμφωνα όπως είπαμε με τους όρους της άδειας. Προσπάθεια ενημέρωση για μείωση της κατανάλωσης. Δεν είδα τώρα τελευταία τίποτα, καμία προσπάθεια στο θέμα αυτό. Να μειωθεί η κατανάλωση του νερού. Από τις βρύσεις, από τα καζανάκια, από τα πλυντήρια, από όλα. Χρειάζεται συνεχής ενημέρωση. Μια ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Τιμολογιακή πολιτική. Ανάλογα με τη χρήση. Όποιος ξοδεύει περισσότερο νερό, όποιος σπαταλάει νερό, πρέπει να το πληρώνει και περισσότερο. Προσδιορισμός ποσοτήτων για τις ανάγκες σύνδρευσης, για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Πρέπει να ξέρουμε πόσο νερό χρειάζεται η περιοχή. Πόσο νερό χρειάζονται οι μεγάλες μονάδες, και αυτές που θα δημιουργηθούν, και αυτές που υπάρχουν. Η υποχρέωση των μεγάλων πελατών να μας πούν πόσο νερό χρειάζονται. Να ξέρουμε και εμείς που θα απαντήσουμε. Για την ίδρυση, αλλαγή δικτύου που χρειάζεται. Και για την υγεία των κατοίκων, με τους παλιούς σωλήνες. Βέβαια και για την οικονομία του νερού, γιατί όπως ξέρετε το δίκτυο είναι τρίπιο και περισσότερο από το 30% του νερού φεύγει. Για άμεση λύση στο θέμα του νερού, ή όπως είπαν οι προλαγίστες, τον ανάπαλο τώρα που έχουμε 45 χρόνια,
Μακάρι να γίνει, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο θέμα του αναπρόβλημα. Τα μικρά πράγματα, όπως είπε και ο καθηγητής, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Υπάρχει το ρορό. Το νερό τρέχει ασταμάτητα ακόμα και τώρα. Στο καταφύγιο το ίδιο. Πρέπει να δημιουργηθούν μικρά πράγματα. Απαραίτητα. Για τον εμπλουτισμό του υπόγειου, των υπόγειων υδάτων. Η μεταφορά με πλοίο και αυτή μπορεί να μείνει στο πρόγραμμα όταν όμως υπάρξει ανάγκη. Ένα πολύ σημαντικό είναι οι επιδοτήσεις των κατοίκων για να φτιάξουν στέρνες. Δεξαμενών δηλαδή, μέσα από κοινωνικά προγράμματα. Παλιά στο κρανίδι. Τελειώνω. Η τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων, βεβαίως, θα δημιουργήσει μια πρόσθετη παροχή ύδατος για άρδευση. Πολλά χιλιάδες κυβικά πετιώνται αυτή τη στιγμή. Αυτό το νερό θα χρησιμοποιηθεί για απότισμα και για εμπλουτισμό. Και απαλλάττωση, όπως είπαμε, όχι όμως με τον υφάλμηρο νερό. Όχι με γεωτρήσεις αφαλάτωση των υφάλμηρων νερών. Μόνο αφαλάτωση όταν χρειαστεί από θαλασσινό νερό. Και όπως είπαμε, η δημιουργία αποκτητικού δικτύου. Αυτά είναι όλα ένα πλαίσιο τα οποία μπορούν να μας δώσουν την αυριανή μέρα μια λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.